πάλι. Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος εδώ στην παρέα μας από τη στήλη Extreme Time που παραμένει κοντά μας. Και βεβαίως μας έχει συνηθίσει μία με ένα εξωτερικό θέμα. Με ανθρώπους οι οποίοι διακρίνονται ο καθένας σε αυτό και το ιδιαίτερο είδος αθλητισμού. Και γνώριμοι στο είδος τους. Και κάποιες φορές τον θέλουμε και στο στούντιο γιατί έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες έρευνες. Όπως και αυτή θα μας παρουσιάσει σήμερα, την οποία δεν έχω ενημερωθεί και καθόλου, δεν πρόβλημα. Αλλά θα κάνουμε τις ερωτήσεις μας μαζί στον αέρα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη του. Σαφώς και το έχουμε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μασουτάτσου Ογιάμα, ο οποίος είναι ιδρυτής του Kyokushin Karate. Mm-hmm. Το Kyokushin Karate είναι ένα από τα πιο σκληρά στυλ καράτε παγκοσμίως και κατά πολλούς διακρίνεται, όπως είπαμε, για τη σκληρότητά του, αλλά και για τις ιδιαίτερες τεχνικές του. Σκεφτείτε ότι για να αποκτήσεις μαύρη ζώνη σε αυτό το στυλ καράτε πρέπει να περάσεις σε μία μέρα από 100 κούμιτε. Τι είναι αυτά? Τι είναι? Τα κούμιτε είναι αγώνες, μπορούμε να πούμε, sparring στο καράτε. 100 αγώνες την δηλαδή, μέρα. Δηλαδή να παλέψεις τι διάρκειες είναι με 100 διαφορετικούς ανθρώπους. Σχεδόν μπορούμε να πούμε ότι κάθε κούμιτε διαρκεί 3 με 4 λεπτά, αλλά μπορεί και πιο νωρίς να τελειώσει εάν βγάλεις τον αθλητή knockdown. Έχουν το είναι το knockdown στο καράτε. Το knockout απευθύνεται στο πυγμαχικό και στο kickboxing γενικότερα. Χαρακτηριστικό αυτού του ιδιαίτερου στυλ είναι τα χτυπήματα με γυμνά χέρια από το κεφάλι και κάτω, αλλά και τα λακτίσματα σε όλο το σώμα, αλλά και στο κεφάλι. Όταν λέμε λακτίσματα, τι εννοούμε για τον κόσμο που πιθανόν μας βλέπει τώρα και πρέπει να πάρει Εννοούμε τα χτυπήματα με τα πόδια. Όλες οι τεχνικές. Από γυριστές κλωτσιές, στο στομάχι. Διαφέρει πάρα πολύ από το κλασικό καράτε που γνωρίζουμε όλοι. Η αρχή του καράτε, γενικότερα το ιαπωνικό στυλ έχει μια διαφορετικά. Το ιαπωνικό καράτε έχει μια διαφορετικά στυλ. Όλα αυτά είναι συναφή, μοιάζουν, ταιριάζουν, έχουν αρκετές τεχνικές. Αφενός. Έχουν άλλους όρους και ο ιδρυτής του κάθε στυλ έχει δώσει τη δικιά του νοοτροπία και τη δικιά του αντίληψη στον τρόπο μάχης και εξάσκησης πάνω στο στυλ που έχει επιλέξει. Πάντως προέρχονται δηλαδή, όλα από εκεί, Ναι, και ένας από τους μεγαλύτερους ιδρυτές του καράτε που ίδρυσε και το Σότοκαν καράτε, ο Γκισίν Φουνακόση, ο οποίος ήταν και δάσκαλος του Μασουτάτσου Ογιάμα στο ξεκίνημά του. Τι ωραία ονόματα πρέπει να διαβάσω στο Μασουτάτσου Ογιάμα. Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για το καράτε και 9 από τους μαθητές του ίδρυσαν 9 διαφορετικά στυλ. Και όταν λέμε 9 διαφορετικά στυλ, υπάρχουν στυλ καράτε τα οποία έχουμε μέσα και λαβές και πιασήματα, πτώσεις στο έδαφος, δεν είναι μόνο. Ιδιαίτερο, Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός ήταν ο ιδρυτής, ο οποίος είχε 9 μαθητές αρχικά, να υποθέσω. Και αυτοί μετά εξελιχθήκαν και κάναν τις δικές τους. Από συγγράμματα που έχουμε διαβάσει και γενικά από την ιστορία για το καράτε. Αυτό προέρχεται. Από το 1900. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Φουνακός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε το θεμέλιο λίθο στην τέχνη του καράτε. Τι λες, παιδάκι. Ήταν ο βασικός θεμελιωτής. Ωραία. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Ογιάμα, ο οποίος σε ηλικία 15 χρονών έγινε μαθητής του Γκισίν Φουνακόση, όπως είπαμε πριν, και σε ηλικία μόλις 18 χρονών είχε 2 ντάν. Και όταν, μιλάμε για ντάν, είναι επίπεδα μαύρη ζώνη. Και ιδιαίτερα την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει. Μέσα σε 3 χρόνια, ούτε καν. Ναι. Και μάλιστα και σε τι ηλικία κιόλας. Να, από 15 έως 18, πράγματι. Αυτό το περιποτήθηκε κάθε ζώνη πριν ένας χρόνος. Μέχρι να πάρουμε άσπρη, πράσινη, κίτρινη, μπλε που λέει καρβάκι στο Αιγαίο, θέλει χρόνο. Να τονίσουμε ότι ο Ογιάμα απαρνήθηκε την κορεάτικη καταγωγή του και απέκτησε την ιαπωνική υπηκότητα γιατί είχε μεγάλη αφοσίωση και ζήλο στον ιαπωνικό πολιτισμό. Λάτρευε την ιαπωνική σκέψη και γενικώς τη φιλοσοφία της Ιαπωνίας. Mm-hmm. Μετά από την κατάταξή του στην αεροπορία νέων της αεροπορίας, αλλά και το γρήγορο τέλος του πολέμου, γιατί δεν διέρχησε πάρα πολύ, η Ιαπωνία παραδόθηκε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αφοσιώθηκε στο ιδιαίτερο στυλ του Kyokushin Karate. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας δρόμος ώστε να μπορέσει να εξασκηθεί πνευματικά, αλλά και σωματικά. Οπωσδήποτε, ειδικά πνευματικά εκεί συνήθως. Έτσι, το 1946, ανέβηκε στο βουνό Μινόμπου της Ιαπωνίας, όπου παρέμεινε για 18 μήνες για να εξασκηθεί όσο σε σώμα αλλά και πνεύμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι επί καθημερινής βάσης γυμναζόταν πάρα πολύ σκληρά
σήκωνε τεράστιες πέτρες που μπορούσαν να φτάνουν ακόμα και τα 80-90 100 κιλά. Χτυπούσε τα χέρια του και τα πόδια του πάνω σε κορμούς δέντρων ώστε να σκληρύνει. Να σκληρύνει το σώμα του και τα άκρα του. Μα σε κάτι ταινίες δεν έχουμε δει που πράγματι από όλες από εκεί πέρα όλες που προέρχονται. Όλες αυτές οι ταινίες είναι επηρεασμένες από το στυλ και του Μασουτάτσου. Είναι πραγματικότητα, παιδιά, γιατί λειτουργούν πολύ πνευματικά συγκεκριμένοι άνθρωποι με τη δύναμη του μυαλού. Είναι η αλήθεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι καθόταν κάτω από τα νερά των παγωμένων καταρρακτών, γυμνός από τη μέση και πάνω, μόνο φορώντας τη στολή του για αρκετές ώρες. Γιατί ήθελε να δοκιμαστεί στο έπακρον. Άρα δηλαδή είναι απαραίτητο συμπλήρωμα η στολή στο συγκεκριμένο. Ακόμα και στην προπόνηση. Βέβαια. Ναι, ξέρεις, δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν καρατέκα χωρίς να φοράει και τη στολή. Και δίνουν τρομερή στολή. Βαρύτητα, δηλαδή είναι ολόκληρη ναι, η ερωτελεστία όταν. Ακόμα και ο τρόπος που θα φορέσει τη στολή και θα τη δέσει. Είναι ένα τρόπο. Η ερωτελεστία. Είναι μια ερωτελεστία ακριβώς. Είναι όπως ακριβώς κάνουμε και οι κινήσεις είναι συγκεκριμένες. Όλα. Αλλά εδώ πέρα δεν το ξέρεις τι. Παίρνουμε, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα μια τεχνική που προέρχεται με τόση ιδιαίτερη ιστορία. Και δεν την έχουμε λάβει σοβαρά τόσο πολύ υπόψη μας. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχουν αξίες τις οποίες δυστυχώς προσπερνάμε, το κάνουμε για να το κάνουμε. Το καράτε δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο πνεύμα, αλλά και στο σώμα. Βέβαια, αυτά τα δύο πρέπει να επικοινωνούν. Δεν είναι μια πολεμική τέχνη. Σωστά. Η οποία. Είναι επιδερμική που λέμε, μπράβο, καθαρά έτσι, και μόνο. Έτσι. Σωστά. Δηλαδή, για να αποκτήσεις μαύρη ζώνη όταν είσαι αθλητής καράτε, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου να μπεις μέσα στον χώρο αυτόν και να έχεις τη φιλοσοφία. Έτσι. Δεν μπορείς να έχεις ως στόχο να αποκτήσεις. Δηλαδή, αν έχεις ως στόχο, πρέπει να αποκτήσω τη μαύρη ζώνη, είναι λάθος ο τρόπος σκέψης σου. Δεν σκέφτεσαι σαν μαχητής, αλλά σκέφτεσαι ότι. Είναι ένας τίτλος απλός. Αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί λειτουργώντας πνευματικά έχουν τρομερή αυτοσυγκράτηση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν δεις τώρα έναν Έλληνα, ας πούμε, που σου λέει αυτό που πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, πάνε από ότι πολύ εύκολα κάτι που γνωρίζεις, σαν να καβγά το χρησιμοποιήσει. Και δεν συμβαίνει έτσι. Δηλαδή υπάρχει λόγος που θα χρησιμοποιήσει. Αν οι άνθρωποι αυτοί όλοι δεν χρησιμοποιούν την τεχνική τους και αυτό που έχουν μάθει. Εννοείς απαγορεύεται κανονικά. Ναι, μετά από ένα επίπεδο. Ούτε στον δρόμο, ούτε για να δείξουν τη δύναμή τους. Γιατί η δύναμή τους είναι εγκεφαλική, είναι εδώ. Όταν και πραγματικά είναι και πνευματική. Όταν πραγματικά η ζωή τους. Ναι, όταν πραγματικά είναι και πνευματική. Και αυτό που διδασκόμαστε όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτό, είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αποφύγουμε έναν καυγά και όχι να τον ξεκινήσουμε. Σωστά. Αυτό είναι καλύτερη αντιμετώπιση. Να επιστρέψουμε στο Μασουτάτσου Σογιάμα και να αναφέρουμε ότι, όπως είπα, μετά από 18 μήνες όπου έκατσε στο όρος Μινόμπου, επέστρεψε στην Ιαπωνία, όπου έλαβε μέρος στο παγκόσμιο τουρνουά που γινόταν τότε. Το τουρνουά είχε την ονομασία «Ολόκληρη Ιαπωνία», έτσι ονομαζόταν. Εκεί εξολόθρευσε τον έναν αντίπαλο μετά τον άλλον και έτσι απόκτησε και το προσωνύμιο «Το χέρι του Θεού», αλλιώς στην ιαπωνική γλώσσα «Ιτσιγκέρι». Αυτό έγινε γιατί ο Γιάμα, όταν πλησίαζε στην απόσταση του ενός μέτρου, ο αντίπαλός του ήταν κυριολεκτικά χαμένος. Δηλαδή μπορούσε να τον εξολοθρεύσει, δεν υπήρχε καμία άμυνα και καμία επίθεση απέναντί του. Με ένα χτύπημα μπορούσε να έρθει ακόμα και ο θάνατος. Ήταν πάρα πολύ σκληρό μαχητής. Δολοφονικό όπλο. Ναι, δολοφονικό και ήταν, φαντάζομαι, και η ματιά του δολοφονική, όπως έχω δει κάτι βίντεο που έχει ετοιμάσει. Εντάξει, είναι ενέργειες. Είναι η ενέργεια που εκπέμπεις. Δηλαδή είναι αυτό που έχει ο άλλος κοντά σου και πριν σου κάνει την κίνηση, λες με έχει τελειώσει. Έτσι. Χαρακτηριστικό του είναι ότι είχε πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι που τον γνώρισαν κατάλαβαν ότι είχε κάτι πνευματικό επάνω του. Ήταν πάρα πολύ δυναμικός. Δεν ήταν απλά ένας μαχητής. Είχε να σου δώσει πράγματα μόνο και με την παρουσία του, όχι με την τέχνη του. Το επόμενο εγχείρημα του Γιάμα, μετά από αυτό το τουρνουά, ήταν να αποδείξει ότι το στυλ του Kyokushin Karate ήταν από τα πιο σκληρά και τα πιο δυναμικά, και τεχνικά, αλλά και σε θέμα δύναμης. Έτσι, αποφάσισε να παλέψει με ταύρους. Μπορούμε να πούμε ότι συνολικά, από τις αναφορές που έχουμε, πάλεψε συνολικά με 52 ταύρους, όπου τους τρεις τους σκότωσε ακαριαία, με ένα χτύπημα. Ταύρους κανονικούς. Ταύρους κανονικούς. Όχι, ας πούμε, που τους όχι. Κυριολεκτικά, Αλέξανδρε, όπως το λέμε, με ταύρους. Αυτό τώρα γιατί έγινε, δηλαδή. Αυτό έγινε γιατί ήθελε. Θεωρείται πολύ αντίθεση ο ταύρος. Λόγω της δύναμής του. Και ήθελε να συγκριθεί. Θεωρείται και ήθελε να συγκριθεί. Αλλά και ήθελε να αποδείξει γενικότερα στα υπόλοιπα στυλ και στους υπόλοιπους ιδρυτές άλλων στυλ πολεμικών τεχνών ότι μέσα από την εξάσκηση που έκανε μπορείς και τη φιλοσοφία του μπορούσε να καταφέρει αυτό. Μάλιστα.
49 από τους 52 τάβρους που πάλεψε, τους έσπασε τα κέρατα μόνο με χτύπημα του ενός χεριού. Τώρα αυτό βέβαια είναι λίγο αντρεχιστικό και στενάχωρο που λες, αλλά πάστε. Στενάχωρο, αλλά είναι. Για τους ανθρώπους που είναι επιλογή τους, ναι, καλά να πάθουν. Ναι, αλλά όμως να σου πω λίγο κάτι για φαντάσου. Ναι, εντάξει, απλά όμως για φαντάσου ότι και κάποιοι τάβροι όμως με το κέρατο ακριβώς σκοτώνουν ακαριέ έναν άνθρωπο μέσα σε μια ταυρομαχία. Και πολύ καλά του κάνουν. Του ναι, κανείς δεν μπήκε μένει μέσα να παλαπλακώ στον τάβρο στο ξύλο του, τον φώναξε κανεί. Όχι, απλά. Και φυσικό το περιβάλλον του τάβρου δεν είναι η αρένα. Τώρα οι άλλοι πειραγμένοι, συγγνώμη, γιατί κατ' εμέ πειραγμένοι, δεν είναι άθλημα αυτό. Για μένα η αρένα νομίζω ότι είναι το περιβάλλον του ρέμου, του ρουβά, της βύση, σωστά. Θα μιλήσουμε σοβαρά ποτέ. Αυτό λέω για την αρένα, το κλαμπ. Για πες. Το 1952 ο Μασουτάτσου Ογιάμα ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί μετά από αρκετές τηλεοπτικές προβολές και επιδείξεις του, όπου έκανε επιδείξεις και τον είδε το ευρύ κοινό, μπορούμε να πούμε ότι η φήμη του Κιόκουσιν Καράτε εξαπλώθηκε παγκοσμίως. 50 εκατομμύρια μέλη αριθμεί ως σήμερα. Σάπα, παιδάκι μου. Είναι ένα από τα. Πολύ πράγμα. Από τα πολύ άριθμα. Κλαμπ, αν θες, του είδους. Ναι. Μπράβο, ακριβώς όπως το είπες. Ακόμα μπήκε και στα κοσμικά σαλόνια. Δηλαδή, ηθοποιοί καλλιτέχνες εξασκούσαν το στυλ του Κιόκουσιν Καράτε. Βέβαια, ο άνθρωπος τρίλος, γιατί ο Μασουτάτσου Ογιάμα ήταν θρύλος, μπορούμε να πούμε, και ένας άνθρωπος που πέθανε πρόσφατα, το 1994, εντυπωσίαζε τους πάντες και με την απαράμιλη δύναμή του, αλλά και με την προσωπικότητα, όπως είπαμε πριν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ογιάμα μελέτησε την αρχαία πολεμική τέχνη των Ελλήνων, το Παγκράτιο, και σε συγγράμματά του αναφέρει ότι πάρα πολλές φορές διδάχτηκε μέσα από αυτούς, και το καράτε έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από το Παγκράτιο. Άκου, ρε παιδί μου, Ναι, στην. Τρομερό, ναι, θα ρωτήσω κάτι που θέλω στο τέλος γι' αυτό. Συνέχισε. Ναι. Ο Γιάμα ανέφερε ότι υπήρχε μια ψυχική και ηθική σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους. Ένιωθε ότι το Παγκράτιο ήταν συγγενές του καράτε. Άκου, να δεις. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Τελικά κάπου υπάρχουν πάντα μέσα. Έτσι, το έχετε προσέξει, Τέλος, θα πούμε ότι ο Μασουτάτσου Ογιάμα πέθανε το 1994 σε ηλικία 71 ετών. Ουσιαστικά πρόσφατα. Μικρός. Για όλη αυτή την ιστορία. Για όλη αυτή την ιστορία, και για το έργο και που μικρός. Πρόσφερε. Όπως όποιος θα ακούει κάποιος αυτό, θα σου λέει ότι ήταν του 70, του 80, γι' αυτό το λέω ουσιαστικά πρόσφατα. Και μικρός. Ο Ογιάμα και ο Μπρους Λι πιστεύω ότι είναι οι πιο σύγχρονοι, κοντά στην εποχή μας, οι άνθρωποι οι οποίοι στιγμάτισαν τις πολεμικές τέχνες. Έχει γίνει και ταινία, δεν έχει γίνει ταινία. Ναι. Νομίζω ότι είναι το φτερό σαν φτερά στον άνεμο. Δεν το θυμάμαι ακριβώς καλά. Δεν το το συγκρατώ. Είπαμε ότι πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Μέσα από το στυλ το δικό του ιδρύθηκαν και άλλα στυλ καράτε, όπως αναφέραμε πριν, όπως είναι το Σίτογκαν, αλλά και το Ογιάμα Καράτε, το οποίο το ίδρυσε ο σύγκυρο Ογιάμα, μαθητής του. Mm-hmm. Και είναι παρεμφερές σε πολλές τεχνικές. Με το Κιόκουσι. Αυτό που έχει μείνει για εμάς, για τους σημερινούς ανθρώπους που ασχολούμαστε με τις πολεμικές τέχνες, είναι ότι ο Ογιάμα μας έδειξε το δρόμο πώς μπορεί να όχι. Δεν το πιστεύω ότι είχα το αγάπη, για πρώτη φορά. Ναι, για πες. Ότι ο Γιάμα μπορούμε να μας έδειξε το δρόμο, το πώς μπορεί να πώς μπορούμε να γυμνάσουμε το σώμα μας, αλλά και το πνεύμα μας, για να φτάσουμε στο ζενίθ σαν μαχητές. Σωστά. Και γενικότερα να έχουμε μέγιστη πρόοδο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του πάνω σε αυτό το στυλ, και πραγματικά είμαστε πολύ πλούσιοι και από αυτούς τους ανθρώπους που τον έζησαν και ακόμα είναι μαθητές του, αλλά και από τα συγγράμματά του, τα οποία και βιβλία του τα έχουμε και τα διαβάζουμε, τα μελετούμε και παίρνουμε μέσα από όλο αυτό το βίο του τη δύναμη να συνεχίσουμε κι εμείς. Θα σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Εσείς όλοι που οι περισσότεροι με τις πολεμικές τέχνες, σαφώς κάθε τέχνη φυσικά έχει τη δική της φιλοσοφία και τη δική της ιστορία, αναμφίβολα. Οι άνθρωποι λοιπόν που ασχολούνται με το αντικείμενο, το συγκεκριμένο, με το καράτε, σε όποια μορφή του υπάρχει, έτσι, που είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο, μπαίνει στη διαδικασία αυτή που μπαίνει πραγματικά η πηγή, δηλαδή τα συγκεκριμένα κλαμπ, οι σχολές, αν θες,
Όταν σας παραδίδουν αυτά τα μαθήματα και τέλος πάντων φτάνετε σε ένα επίπεδο, σας κάνουν και αυτά που θα κάνανε τότε και στο Τόκιο και εγώ δεν ξέρω που αλλού γίνονται όλα αυτά. Να σας πάρω σε ένα βουνό, να κάτσετε κάποιες μέρες εκεί, να δουλέψετε πνευματικά πέρα από το σώμα. Συμβαίνουν αυτά από την εδώ. Εμπειρία μου. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, γιατί την Ιαπωνία δεν την έχω επισκεφτεί. Καλά, η Ιαπωνία σίγουρα το πράττει, γιατί μοιραίος... Ναι, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια, όπου ο κύριος Γιώργος Κοσμίδης, που είναι επικεφαλής του Kyokushin Karate στην Ελλάδα, μας μίλησε και μας έδειξε τεχνικές. Αυτό που έχουμε εισπράξει είναι ότι άνθρωποι που ήταν, που ήταν δίπλα στον Ογιάμα και έκαναν προπόνηση, την εκπαίδευση μαζί του και μίλαγαν, έχουν πάρει πάρα πολλά πράγματα από τη φιλοσοφία του και την προσωπικότητά του. Όλα είναι θέμα δασκάλου και το πώς αγαπάει αυτό που διδάσκει. Σίγουρα, σίγουρα. Το Kyokushin Karate όμως έχει μέσα του στοιχεία πάρα πολλά πειθαρχίας και γενικότερα το πώς ένας δάσκαλος πρέπει να φτιάχνει το μαθητή του. Δηλαδή όλα είναι θέμα το πώς μπορείς εσύ να διδάξεις αυτό που νιώθεις μέσα σου και αυτό γιατί πιστεύεις. Έχουμε δει κατά καιρούς πάνω από στις ταινίες προπαντός τα βλέπουμε, γιατί έχουν έντονη συνδεσιμότητα με την πραγματικότητα. Έχεις θέμα με το κόλλησε ο Παπαδογιάννης αυτό το, ναι, το έτσι, που κουνιέμαι. Λοιπόν, ότι όταν ξεκινάνε την εκμάθηση σε κάποιον μαθητή, ξεκινάνε πρώτα πνευματικά. Βέβαια. Τελείως. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, κλείσει τα μάτια και νιώσε αν είμαι κοντά, αν έρχομαι. Ξέρεις. Έτσι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ακριβώς έτσι. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένους αθλητές που είναι του Kyokushin Karate, αλλά έχουν λάβει μέρος και σε παγκόσμια πρωταθλήματα του K1. Είναι ο Άντι Χακ, ο Φρανσίσκο Φίλο, ο Κέντσο Ματσούι, ο Κέντσι Μιντόρι, αλλά και ο Μακότο Μακαμούρα. Δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους, είναι πάρα πολλοί. Σαφώς. Και από ό,τι βλέπω είναι όλοι από εκεί, ναι, δηλαδή. Αλλά και ο Ντόφ Λούντρικεν, ο οποίος έχει παίξει αυτός σε ταινία του, με τον Σιλβέστρε Σταλόνε, ναι, στο Ρόκι. Είναι ο χαρακτηριστικά ο ψηλός, ο ξανθός ο Ρώσος, ναι, ο οποίος και αυτός εξασκείται στην τέχνη του Kyokushin. Μάλιστα. Αυτά αναφέραμε. Το να μιλήσουμε για τον Μασουτάτσου Ογιάμα και το Kyokushin Karate έχει πάρα πολλές ώρες. Καλά, και δεν νομίζω ότι φτάνει. Όχι, αυτά. Απλά εμείς κάνουμε. Δεν θέλει στήλη, θέλει ένθετο. Κάνουμε κάποια tips που πρέπει ο κόσμος που δεν γνωρίζει να γνωρίζει, γιατί αυτή είναι και είναι ενδιαφέρον. Αν το θέλεις, αυτή είναι και η δυναμική της συγκεκριμένης στήλης. Να μάθει το ευρύ κοινό πράγματα και που ξέρει το εξειδικευμένο κοινό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Χρυσόπουλε. Πρέπει να κλείνουμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει έτσι αφιερωματικό για το Kyokushin Karate. Και μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και από το συγκεκριμένο βίντεο, η εκπομπή μου επίσης συνεχίζει με πάρα πολύ ωραία θέματα. Θα πεταχτούμε λίγο μέχρι το Beat and Fatten, γιατί εκεί μας περιμένει η Χριστιανά Γαζή και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα. Μην φύγει κανείς.